Για να είμαστε τόσο απόλυτα ειλικρινείς, το συγκεκριμένο βιντεάκι είχε ξεκινήσει για SGG Diaries, αλλά όπως καταλάβατε θα πάρει μια τελείως διαφορετική τροπή. Ένα unboxing λοιπόν, ή και δύο. Πάμε να δούμε. Το πακετάκι το διέλαβα από τη SmartFit για να κάνουμε ένα unboxing. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα SKG Diaries. Είναι Κυριακή, ετοιμάστηκα και θα πάω για καφεδάκι με τη Φωτεινή. Κατεβαίνω τώρα κέντρο για να τη βρω. Πάρα πολύ απλό το σημερινό outfit. Το πουλοβράκι μου παλιό από, δεν θυμάμαι, θα το βρω όμως, το έχω δείξει και σε haul. Το κολλιέ είναι μια πατέντα που έχω κάνει, να σας πω την αλήθεια, θα σας δείξω μετά. Το σκράντσι μου είναι από Miss Minimal The Brand, το jean είναι το Bershka, το boyfriend και τα μποτάκια μου είναι τα κλασικά μου από το Stradivari. We like it! Είναι και ο καιρός να ξεκίνησε τέλεια ηλιόλουστο σήμερα το πρωί, έγινε πολύ μουντό στη συνέχεια. Πάω να πάρω πραγματάκι. Φεύγω, τα λέμε μετά. Από εδώ που έχει το καλό το φως. Προσπαθώ να φωνάζω για να με ακούτε. Ήρθαμε στο Νέκταρ. Εγώ δεν το είχα ακουστά. Το θυμάμαι που το είχα πετύχει στο Instagram και μου λέει Φωτεινή, θέλεις να έρθουμε εδώ? Και λέω, μα φυσικά. Και έχει τι ωραία θέα. Φαντάζομαι αυτό εντωμεταξύ ότι το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει έτσι πάρα πολύ ωραία θέα. Έχει τα λαμπάκια του που είναι έτσι γιορτινά στολισμένο. Βλέπεις τη Μυσίερ στο τέλος, το δρόμο, τον ΟΑΣ. Τα πάντα βλέπεις. Και δείτε ποιον έχω απέναντί μου. Το reunion το απόλυτο. Το κυβάλι. Όχι πάλι. Τι έχουμε περάσει. Είναι η πρώτη έτσι πιο... πρώτη official έξοδος χωρίς προγράμμα. Πραγματικά και ρωτήσω. Πραγματικά. Ψάχνουμε το επόμενο. Καθόλου. Έχω ξυπνήσει από πάρα πολύ πρωί για να πάω στο Γερμανό γιατί θέλω να πάρω καινούργιο κινητό. Οπότε έψαχνα αυτό. Έπρεπε να συνεννοηθώ με την Courier για ένα θέμα το οποίο εν τέλει είναι να το πάρω αύριο γιατί ήρθε η Courier ως εγώ έλειπα από το σπίτι και τώρα δεν ήταν στο κατάστημα για να πάω εγώ να το παραλάβω. Και αύριο έχω μάθημα 9 με 7.30. Τέλειο. Οπότε τελείωσα το μάθημα, γύρισα σπίτι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και ακολουθεί ένα πάρα πολύ σύντομο σούπερ μάρκετ haul. Μπάρες. Τορτίγες, ντοματίνια, τσάι, αυτά τα γαλατάκια νομίζω για τον καφέ, τυρί του τόστ, φιλέτο κοτόπουλο χωρίς γλουτένι, ένα σοκολατένιο κεκάκι για πρωινό, κάψουλες για τον καφέ, σνίτσελ. Και νομίζω πως αυτό με σιγουριά ήταν το πιο σύντομο σούπερ μάρκετ haul. Πάω να μαγειρέψω και να τακτοποιήσω τα ψώνια, να καθαρίσω λίγο το σπίτι και να κάτσω για δουλίτσα. Πάρουμε το iPhone 12. Έπειτα από υδρότα, κόπους και προσπάθεια, κατάφερα να το βρω και στα επόμενα κλιπάκια θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω. Για να είμαστε τόσο πολύ ειλικρινείς, το συγκεκριμένο βιντεάκι είχε ξεκινήσει για SKG Diaries, αλλά όπως καταλάβατε θα πάρει μια τελείως διαφορετική τροπή. Ένα unboxing λοιπόν, ή και δύο. Πάμε να δούμε. Με μια μεγάλη επιθυμία το κάδρο μου να είναι ίσιο, θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο βίντεο έχει γίνει σε συνεργασία με ένα brand το οποίο είναι πάρα πολύ αγαπητό από εμένα. Δεδομένου ότι έχουμε ένα unboxing με ένα καινούριο κινητό, ξέρουμε ότι η προστασία είναι το παν, είναι το α και το ω. Η SmartFit λοιπόν ήταν εδώ για εμένα και μου έστειλε κάποιες πάρα πολύ όμορφες θήκες για να προστατεύω το κινητό μου. Το πακετάκι το οποίο έλαβα από τη SmartFit είναι αυτό εδώ, συγχωρέστε με γιατί το κρατάω ανάποδα. Και πριν το ανοίξεις, εάν κάνεις ένα IG story που κάνεις unboxing την παραγγελία σου, θα έχεις άλλη μια θήκη ως δώρο στην επόμενη παραγγελία που θα κάνεις από το site του.
Όπως πιθανότατα είδατε, οι θήκες έρχονται πάρα πολύ προσεγμένες σε ένα μικρό έτσι πουγκάκι. Και πάμε να τις δούμε μία προς μία. Η πρώτη είναι αυτή εδώ και είναι customized, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, την έφτιαξα εγώ. Είναι κάπως έτσι. Έκανα λοιπόν ένα κολλάζ με πολύ όμορφες φωτογραφίες inspiring. Αυτό το έκανα ουσιαστικά για να μου δίνει κίνητρο. Μέσα λοιπόν είναι marble και λέει specially made for you. Όσοι είστε γενικά στο κανάλι, σίγουρα θα έχετε δει θήκες SmartFit, γιατί έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Επόμενη θήκη είναι για αυτό το κινητό που έχω τώρα και είναι σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο πετρόλαιο χρώμα και λέει Stay Positive. Μαζί να σας πω ότι έρχονται και κάποια ring holder για να μπορείς να κρατάς το κινητό σου. Η επόμενη είναι αυτή εδώ και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ουσιαστικά αυτή την έφτιαξα με διάφορες φωτογραφίες που έχω τραβήξει για να είναι έτσι λίγο πιο προσωπική και μου αρέσει πάρα 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 πολύ. Γενικά εκτιμώ πάρα πολύ τα customized πράγματα που μπορείς να τα φτιάξεις μόνος σου, γιατί είναι τελείως διαφορετικά και έχουν μια τελείως διαφορετική κατ' επέκταση αξία για εσένα. Τελευταία θηκούλα και είναι για το κινητό που έχω τώρα. Είναι λοιπόν αυτή εδώ. Γενικά το one line art είναι πάρα πάρα πολύ στη μόδα, οπότε αποφάσισα να επιλέξω και κάτι τέτοιο. Γενικότερα είχαμε έτσι ποικιλία σε αυτό το βίντεο. Με το SmartFit λοιπόν σας έχουμε κανονίσει και ένα διαγωνισμό. Τα βήματα είναι πάρα πάρα πολύ απλά, θα υπάρχουν και κάτω στην περιγραφή για να κερδίσετε μία θήκη της επιλογής σας, γιατί θέλουμε να σας συμπεριλάβουμε σε όλο αυτό. Θα ξέρετε ότι θα σας δείχνω πράγματα που όντως χρησιμοποιώ και όντως πιστεύω σε αυτά και συνεχίζουμε κανονικά με τη ροή του βίντεο. Λοιπόν, έβαλα κάτι λίγο πιο άνετο και επανήλθα, γιατί ο λόγος που σας έφερα εδώ και ετοιμαστήκαμε είναι για να κάνουμε ένα unboxing. Μου φαίνεται αδιανόητο. Λοιπόν, για να μην αρχίσω να πολυλογώ, θα ξεκινήσω κατευθείαν. Let's go. Είναι το iPhone 12, 64 GB σε λευκό, κίνησα γη και ουρανό για να το βρω. Πάμε να το ανοίξουμε. Είναι κάπως έτσι, είναι πανέμορφο και πάμε τώρα στο καλύτερο κομμάτι. Εδώ. Επειδή δεν με εμπιστεύομαι και πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια, θα βάλω τη θήκη κατευθείαν. Πριν βάλω τη θήκη να σας κάνω ένα κοντινό να το δείτε. Βλέπετε και εμένα μαζί. Η θήκη που θα βάλω είναι αυτή εδώ, η customized που έφτιαξα. Μαζί με το κουτί έρχεται το καλώδιο και ένα ενημερωτικό φυλλαδιάκι. Δεν έχει φορτιστεί. Παρ' όλα αυτά πήγα και πήρα από τα Public. Δεν νομίζω να χρειάζεται τώρα να σας τον δείξω, δεν είναι έτσι κάτι ιδιαίτερο. Θα πάω τώρα στο χρήστη να μου το ρυθμίσει και να μου το φτιάξει λίγο, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Οπότε θα επανέλθω πιο μετά. Λογικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια. Πείτε μου επίσης εσείς τι πήρατε στο Black Friday, που λογικά ανεβαίνει την Black Friday αυτό το βίντεο. Wow. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν τι σκοπεύετε να πάρετε στο Black Friday ή αν το βλέπετε μετά το Black Friday, τι αγοράσατε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, πολύ έτσι ενδιαφέρομαι να μάθω. Το μόνο που μπορώ να σας πω και ξέρω κιόλας είναι ότι είναι 64 GB, όπως είπαμε πριν, είναι το λευκό χρώμα. Εγώ ουσιαστικά το πήρα κυρίως για τη δουλειά μου. Επίσης, για το παλιό μου κινητό είχα κάνει και ένα Watch on my phone. Θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή, αν θέλετε να πάτε να το δείτε. Και για να σταματήσω να μιλάω, γιατί έχω μιλήσει πάρα πολύ σε αυτό το βίντεο, πείτε μου κάτω στα σχόλια επίσης αν θα θέλετε να δείτε ένα updated Watch on my phone. Πάω να μου το ρυθμίσει και ξανάρχομαι. Εν τέλει, χρειάζονται κάποιες αλλαγές και πρέπει να πάρω τζαμάκι και να κοιτάξω λίγο αυτό με τη SIM. Οπότε θα καταλήξω να πηγαίνω στην Κοσμοτέ. Πρέπει να ξανακατεύω στο κέντρο τώρα και το πόσο βαριέμαι. Αλήθεια δεν λέγεται. Μετά από αυτό θα πάω να βρω την Ευαγγελία και θα αλλάξω, γιατί θα βγούμε το βραδάκι πάρα πολύ χαλαρά. Θα βγούμε εγώ, η Ευαγγελία, η Κατερίνα, η Ξένια και η Κωνσταντίνα. Για το που θα πάμε, να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Θέλω όμως να σας πάρω μαζί μου. Αυτά για τώρα, πάω να αλλάξω, να φάω κιόλας και φεύγω. Φιλάκια! Κάτι το οποίο παρέλειψα να σας δείξω είναι την διαφορά στα δύο μεγέθη. Λοιπόν, αυτό είναι το παλιό μου το κινητό, τα έχω και τα δύο με θήκες. Είναι το Galaxy A70 και αυτό είναι το 12R. Λοιπόν, κάνοντας τη σύγκριση των δύο μοντέλων, λοιπόν, αυτό είναι πιο μικρό σίγουρα, αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο, δηλαδή βάζοντας τα έτσι, φαίνεται ευδιάκατη διαφορά. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν σκεφτόμουν σε καμία περίπτωση το mini. Επειδή είχα ένα πολύ μεγάλο κινητό, το να πήγαινα στο mini μου φαινόταν αδιανόητο, γιατί ήταν πάρα πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή το είχα ξεσυνηθίσει τελείως. Το 12R είναι σίγουρα πιο χοντρό, αυτό είναι πιο λεπτό και πιο μακρόστενο. Δεν ξέρω ποιο μου αρέσει πιο πολύ. Μη σας πω ότι αυτή θα πάω να την πάρω και για αυτό το κινητό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι θα ταιριάζει πολύ, πιστεύω.